έχουμε από το χειμώνα που υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες, δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή είδαμε ότι από τον Απρίλιο και μέχρι και τον Αύγουστο, ενώ αριθμητικά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και περισσότερους επισκέπτες από το 2022, αυτό δεν ανταποκρίθηκε στην αγορά. Η αγοραστική τους δύναμη για πολλούς και διάφορους λόγους έχει μειωθεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει η πανευρωπαϊκή κρίση οικονομική. Ακριβήνανε τα αεροπορικά εισιτήρια πάρα πολύ. Όπως και η διαμονή είχε μια αύξηση, δικαιολογημένη πάντα, 15-20% λόγω ενέργειας κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που έμεινε από το budget που είχαν οι επισκέπτες μας ήταν πολύ λιγότερο από το 2022. Οπότε ενώ τα νούμερα σαν επισκέπτες είναι λίγο παραπάνω από πέρυσι, μέχρι και τον Αύγουστο μιλάμε, αυτό δεν αποτυπώθηκε στην αγορά. Ο Σεπτέμβρης βέβαια έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είδαμε ένα Σεπτέμβρη που δεν τον περιμέναμε τόσο καλό όσο ήταν η προηγούμενη σεζόν, δηλαδή οι προηγούμενοι μήνες. Φαίνεται ότι μέχρι και 15-20 του Οκτώβρη ότι οι κρατήσεις μας όσον αφορά τον κλάδο το δικό μας είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μετά υπάρχει μια πτώση. Βλέπουμε όμως και πολλά last minute που λέμε, δηλαδή τελευταία στιγμής κρατήσεις λόγω προσφορών που κάνουν τα ξενοδοχεία και οι αεροπορικές εταιρείες. Οπότε πιστεύουμε ότι ο Οκτώβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας, ίσως και καλύτερος από το 2022. Φυσικά, η βενζίνη είναι ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν. Καταλαβαίνετε, με 2,2 και 2,3 το λίτρο είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολλοί επιλέγουν άλλους τρόπους μεταφοράς από την ενοικίαση του αυτοκίνητου. Και ενώ βλέπουμε ότι η ενοικίαση του αυτοκίνητου, δηλαδή οι μέρες και τα αυτοκίνητα είναι τα ίδια, έχει μειωθεί πάρα πολύ στις τάξεις του 40% η τιμή ενοικίασης αυτοκινήτων. Και παράλληλα είναι και το εξής περίεργο, ότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ η κτήση του αυτοκινήτου. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για τις εταιρείες αυτοκινήτων δεν ήταν μια καλή σεζόν. Έχει μπει και στον κλάδο μας βέβαια τώρα και άλλες μορφές κίνησης όπως υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση σε αυτό το είδους αυτοκίνητα για δύο λόγους. Ο λόγος είναι η οικονομία καυσίμου, ότι χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο καύσιμο. Και δεύτερον, είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρετε, οι Ευρωπαίοι όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι με μηδενικούς ρήπους σχεδόν. Οπότε προτιμούνται και από τους πελάτες μας.